Σήμερα η Πρωτομαγιά, αργία, υπήρχαν διαδηλώσεις σε διάφορες χώρες που γιορτάζει τη εργατική Πρωτομαγιά. Άγρια επεισόδια όμως έχουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα. Φασαρίες, ξύλο, πάμε μέχρι την Πάτρα όμως και στην καλή συνάδελφο την Αντιγόνη Γεωργοπούλου για να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, γιατί υπήρχε έτσι αντιξουσιαστές, πήραν πέτρες, επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους, σε πολιτικούς. Τι ακριβώς συνέβη? Καλησπέρα. Καλό μήνα και από Πάτρα. Καλό μήνα. Όπως έτσι έγινε, στο τέλος της πορείας που πάμε, η ομάδα αντιξουσιαστών έκανε τη δική της πορεία, όπου στην αρχή έκαναν επίθεση σε τραπεζικό κατάστημα, έγραψαν συνθήματα στα ρολά, κατέστρεψαν και την κάμερα ασφαλείας. Στη συνέχεια, σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, αναποδογύρισαν κάδους απορριμμάτων και έβαλαν φωτιά σε μερικούς από αυτούς. Όταν τελείωσε η πορεία τους, κατέφυγαν στην πλατεία Όλγας, στην οποία βρίσκεται και το εργατικό κέντρο Πάτρας, περιμένοντας εκεί τη δεύτερη συγκέντρωση για τη δεύτερη πορεία που γίνεται στην πόλη. Από συνδικαλιστές, πολιτικούς και διάφορους φορείς. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης τους φώναζαν συνθήματα και την ώρα που κατέθεταν στεφάνι, επιτέθηκαν εναντίον τους, πετώντας τους αντικείμενα, πέτρες, μπουκάλια και βρίζοντάς τους. Μάλιστα, κινήθηκαν αυρικά και στα δημοσιογράφους που κάλυπταν το γεγονός. Επενέβη η αστυνομία και αποφέθηκαν τα χειρότερα. Μάλιστα. Αντιγόνη Γεωργοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και το patraevents.gr και το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε γιατί έχουμε...